Θα σας πω μια θεραπεία που έγινε με ένα άρρωστο παιδί. Ένα αντρόγυρο είχε δύο αγοράκια. Το ένα αγόρι ήταν 8 χρονών και το άλλο πιο μικρό. Το αγόρι το μεγάλο ζήλευε όπως κατάλαβα και έκανε, ζαλιζότανε, έκανε εμετούς, έπεφτε κάτω, λιποθυμούσε. Το πήγανε σε γιατρούς και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Μια γυναίκα είπε, γειτόνισά τους, τους είπε, δεν το πάτε στο γέροντα Πορφύριο? Και τους είπε πού να πάνε. Και το πήγανε στα Καλύσια που πήγαινε ο γέροντας και ασκήτευε. Τους είπε ότι τους εσταύρωσε εκεί πέρα, τα σταύρωσε τα παιδιά και αυτά, αλλά επειδή αυτοί ήταν εξοχή και καθέλα να καθίσουν στην εξοχή όλη την ημέρα, το απόγευμα ο γέροντας τους ξανακάλεσε να τους ξαναδεί. Πήρε τη μάνα ξεχωριστά και της είπε ότι ο Θεός, η Θεία Χάρις μου έδειξε τι πρέπει να κάνεις. Και της είπε, θα πάρεις το παιδί ξεχωριστά σε άλλο δωμάτιο, να μην σας βλέπει κανένας. Και εκεί θα το σφίγγεις την αγκαλιά σου σφιχτά και θα του λες «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ αγόρι μου». Εκείνο σιγά σιγά θα ανοίξει τα μάτια του και θα σε κοιτάει στα μάτια. Κατόπιν την άλλη μέρα θα, εκεί που θα το έχει στην αγκαλιά, θα βάλει τα χέρια του, θα βγάλει τα χέρια του από την αγκαλιά σου, θα τα βάλει στο στήθος σου και να απομακρυνθεί λίγο, να σε κοιτάξει στα μάτια. Και εκεί θα σου πει «Μ' αγαπάς, μαμά?» Και θα του πεις «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ» και θα το σφίγγεις. Και αυτό ήτανε, και αυτοί δεν ξέρανε από θρησκεία και τέτοια πράγματα και αρχίσαν την άλλη εβδομάδα και πήγανε κοντά στο γέροντα και πηγαίνανε στην εκκλησία.